με μια νέα αφορμή, πολύ ενδιαφέρουσα θα έλεγα, εδώ στο Θέατρο Αθήνων, μετά το Ιντιάλο, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Έχουμε με την τριπλή σας ιδιότητα, τη χαρά που σας φιλοξενούμε στη Θεσσαλονίκη, με ποια αφορμή είπαμε, με τη ζωγραφιά του Θεού. Δίνω το λόγο σε εσένα, η Άκοδο Μιλωνά. Πρώτα απ' όλα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θα μας παράστασης. Που είμαι στη γενιά της ταινίας. Αλλά είναι από το ομότιτλο θεατρικό σου έργο. Ναι, έτσι. Η ζωγραφία του Θεού πάλι, η οποία έχει βραβευτεί από την UNESCO και έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές και από την κοινότητα και από κριτικούς. Και μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε σαν θεατρικό έργο, το κάνουμε ταινία. Και έτσι τώρα θα ξεκινάει την πορεία του σε όλη την Ελλάδα. Τώρα παίζεται και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μετά θα παίξει και Χαλκιδική, θα παίξει και Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, δηλαδή θα πάει και στα νησιά. Οπότε ελπίζω να έχουμε μια καλή επιτυχία. Η ζωγραφία του Θεού είναι. Θα μου δώσετε το στίχο ναι, τη παράσταση. Ω σκηνοθέτη, σεναριογράφο και πρωταγωνιστή. Τριπλή ιδιότητα. Δεν έχω κανένα. Είμαι ένα σκηνοθέτη στο θεατρικό. Στην ταινία είναι σκηνοθέτη ο Γιάννη Καλογερόπουλο. Μάλιστα. Οπότε εντάξει. Ναι. Ο Γιάννης φυσικά και η παραγωγή πάρα πολύ καλή, αλλά και όλα τα παιδιά που πήραν μέρος. Η ζωγραφία του Θεού είναι μια συγκινητική κομμωδία για ένα κορίτσι αμαία, για ένα υπέροχο κορίτσι αμαία που άλλαξε τον κόσμο. Θα μπορούσε δηλαδή το έργο να έχει τίτλο «Ένα κορίτσι αμαία άλλαξε τον κόσμο». Φυσικά. Αλλά το κάνουμε πιο συμβολικό με τη ζωγραφία του Θεού, γιατί όταν γεννήθηκε. Όλη η ιστορία είναι ότι όταν γεννήθηκε είναι η μικρή. Η μαμά της την έπιασε στα χέρια της και θεώρησε ότι ήταν τόσο όμορφη, σαν να τη ζωγράφησε ο Θεός. Να, και, η ερμηνεία του τίτλου που ήθελα. Ναι, και την ονομάζαν Θεοδώρα, ότι ο Θεός ζωγράφησε τη Θεοδώρα και την έδωσε δώρο στους γονείς της. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι οξύμορο. Το ότι ένα τέτοιο τρυφερό συγκινητικό θέμα, μια θεματική τέτοια, θα μπορούσε να είναι κομμωδία. Πώς αποδίδεται κομικά αυτό το τραγικό. Ναι, κοίταξε. Έπρεπε να το αποδώσουμε με κομμωδία γιατί θα ήταν πάρα πολύ βαρύ. Οπότε όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν εξαίσθηση και την σκληρή του μεριά και τη μαλακή μεριά και την αστεία τη ζωή και τη σοβαρή μεριά. Είναι η οπτική γωνία που θα δει κάποιο ένα θέμα. Και επειδή εγώ είμαι και θετικό άτομο και αισιόδοξο, ναι, οπότε τα βλέπω όλα με το θετικό πρόσημο. Και ναι, βέβαια μπορεί στην αρχή να ξεκινάει το έργο και να είναι ότι ο Δημήτρης γυρνάει από το εξωτερικό που δουλεύει να στέλνει λεφτά στην ανάπηρη αδερφή του και στη μητέρα του και γυρνάει από το εξωτερικό για να βάλει την αδερφή του στο ίδρυμα επειδή πεθαίνει η μητέρα του και να μείνει στο πατρικό του σπίτι μαζί με τον έρωτα τη Στέλλα. Αλλά το κοριτσάκι αυτό που είχε αφήσει, ναι, που είχε αφήσει μικρό και τώρα το βλέπει μεγάλο, ξαφνικά αλλάζει όλη η κοσμοθεωρία του. Αλλάζουν τα πάντα μετά κομικές ανατροπές. Τι ξέρεις, το έχω. Ναι, άλλοι έρωτες, γιατί ξαφνικά γνωρίζει και την ψυχολόγο της μικρής. Αλλά δεν σας πω παραπάνω γιατί θα κάνω spoiler μεγάλο και δεν θέλω. Αλλά πάντως όλα ανατρέπονται. Στη συνέχεια ανατρέπονται. Έχω ανατροπές, έρωτες και επιτέλους, όχι με την κάθαρση. Ναι, έρχεται η κάθαρση. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος. Φεύγει με προβληματισμένος πάνω στο θέμα ότι μονάχα με αγάπη αυτά τα παιδιά μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους και να γίνουν κάτι σημαντικό. Άρα Ιάκωβε, πέρα από το κεντρικό θέμα αυτό που μας είπες πριν, είναι πολλών αναγνώσεων πιστεύεις στο έργο. Ναι. Είναι πολύ επίπεδο αναγνώσεων. Ναι, είναι πολύ επίπεδο. Και ο καθένας ταυτίζεται σε διαφορετικό σημείο του έργου, γιατί συγχρόνως υπάρχει και η μαμά η οποία ξεχωρίζει τα παιδιά. Άρα λίγο πολύ το έχουμε ζήσει όλοι αυτό, ότι η μαμά αγαπάει περισσότερο το ένα παιδί από το άλλο. Ο στόχος του είναι να προβληματίσει σε πολλά επίπεδα και ο κόσμος να φύγει και ναι μεν ότι αυτό που είδε, που άρεσε, είχε τέλος, δηλαδή όλα πήγανε έτσι όπως έπρεπε να πάνε, αλλά και επιπλέον ότι σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, τι κάνουμε, εμάς ποια είναι η θέση μας. Γιατί αν πούμε εμείς ότι αυτό το θέμα της αναπηρίας δεν μας αφορά, κάτι που ενδυνάμει είμαστε όλοι, κάτι που ενδυνάμει μπορεί να έχουμε στην οικογένεια, τότε αν θα συμβεί κάτι σε εμάς, τότε και όλοι οι άλλοι θα πούνε ότι και εμάς δεν μας αφορά. Σωστά. Άρα θέλει και να διδάξει και να συγκινήσει και να ψυχαγωγήσει και να προβληματίσει κυρίως. Ναι. Τι ακολουθεί μετά το έργο. Κοίταξε, εμείς γράψουμε και το νούμερο 2. Αυτό το λόγο. Ναι. Για πες μας και αυτό. Γράψουμε και τη συνέχεια, δηλαδή.
Το παίξαμε τώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή έγινε και αυτό ταινία. Οπότε είχαμε και τη συνέχεια αυτού του. Γιατί ο Τιτάνης είναι εμπνευσμένο. Αυτό είναι και επιτυχημένο. Σα έχω δει πολλές φορές και σε μονολόγους, σε θα θυμάσαι. Ναι, ναι. Γενικότερα. Και τώρα και σε σκηνοθετικά έχει πετύχει και σε βαλεγραφικά έχω σκηνοθετικό το έργο, το θεατρικό. Δηλαδή, αν και συγγραφέα, πετυχημένο και σκηνοθέτη και ηθοποιό. Ποια από τι τρει ιδιότητε αντιπροσωπεύει περισσότερο. Καλά, αυτό δεν είναι μόνο. Εγώ είμαι και θεατρολόγο. Και τώρα κάνω και το μεταπτυχιακό στη διοίκηση πολιτισμικών μονάδων. Είναι πάρα πολύ. Άρα ήρθα σε θεατρικό. Αντί για πιλότο που ήταν θεατρικό όμιλο, ήρθα σε θεατρικά. Μπράβο. Το δικό σου όραμα στην τέχνη, προσωπικό σου όραμα. Ναι. Ποιο αποτέλεσμα. Κοίταξε, αυτό που θέλω να κάνω εγώ είναι να κάνω έργα τα οποία να έχουν ένα κοινωνικό περιεχόμενο και να όσο μπορώ, επειδή μου με ένα λιθαράκι, να βοηθήσω λίγο να ανοίξει το μυαλό του κόσμου να γίνει λίγο καλύτερο. Χωρίς αλαζονίες, χωρίς μεγάλα σχέδια και τέτοια. Ένα μικρό λιθαράκι στο να κάνουμε λίγο τον κόσμο καλύτερο. Μπορεί από δε, στην δεδομένη περίοδο που διανύουμε τη μαύρη, την κρίζα, να λένε οι τέχνε που σαν λίγο μόσχαρο μάρι μπορεί να σώσει τον κόσμο ή να βοηθήσει ω μια διέξοδο. Βέβαια, μπορεί να βοηθήσει και σαν διέξοδο, αλλά και να προβληματίσει πάνω στο θέμα. Γιατί ξέρει την τέχνη, όταν πα σε ένα θέατρο, σε ένα κινηματογράφο, ή πα για να ξεχαστεί αυτέ τι δύο ώρε από τον σκληρό κόσμο έξω, ή πα για να καταλάβει αυτό το σκληρό κόσμο έξω. Άρα, όλη η ιστορία είναι ότι η τέχνη έχει να κάνει απόλυτα με το τι γίνεται έξω από το θέατρο, έξω από το κινηματογράφο. Και δίνει λύσεις ή δίνει πράγματα τα οποία μπορείς να τα συγκρίνεις για να αποφασίσεις εσύ ποιο δρόμο θες να πάρεις. Και αυτό είναι το καλύτερο. Δηλαδή, να σου αφήσεις την ελεύθερη βούληση ώστε εσύ να αποφασίσεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Κατά την προσωπική σου εκτίμηση, σε ποιο βαθμό έχει πληγεί το θέατρο και η τέχνη γενικότερα, την πανδημία και τη γενικότερη γενικευμένη κρισιολογία της εποχής. Κοίταξε, αυτό τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Ναι, φυσικά και έγινε, δηλαδή, μεγάλο κακό με όλο αυτό το πράγμα που μας συνέβη, αλλά όπως έγινε παντού, σε όλους, δημιουργήσε τεράστια προβλήματα. Ελπίζω σιγά σιγά ο κόσμος να ελευθερώνεται και να πηγαίνει και στους κινηματογράφους και στα θέατρα και παντού. Και ήδη έχει συμβεί αυτό, γίνεται. Δηλαδή, φαντάζομαι την ταινία μας στην πρεμιέρα μας είχαμε 800 άτομα. Μπράβο. Οπότε εντάξει. Ευελπιστούμε και εδώ. Ναι. Για συνέχεια. Πιστεύω ότι θα. Κοίταξε, πρέπει να το δει ο κόσμος. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα πολύ συγκινητικό το θέμα. Ναι. Οι ερμηνείες εκπληκτικές. Θα γελάσει, θα διασκεδάσει. Άμα το δει, μετά θα δει, θα φέρει και άλλο κόσμο, ο ίδιος κόσμος που θα το δει. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ταινία και το θέμα του είναι ευαίσθητο. Πάρα πολύ ευαίσθητο. Πώς το χαρακτήριζες γενικότερα, μια κωμωδία πικρή βέβαια, συγκινητική, τρυφερή. Ναι, είναι μια τρυφερή κωμωδία, θα λέω εγώ. Είναι συγκινητική. Αποδόσεις αυτή. Κοίταξε, έχει αλήθεια μέσα. Έχει την αλήθεια μέσα, δεν κρυβόμαστε. Δεν κρυβόμαστε. Αλλά η αλήθεια είναι σκληρή, αλλά η γλώσσα είναι σκληρή. Ναι, δεν κρυβόμαστε. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι. Απλώς και στη συνέχεια πάλι δεν κρυβόμαστε και δείχνουμε τα πράγματα πώς μπορούν να αλλάξουν. Αν αλλάξει ο εκεί που βλέπεις κάτι, τότε μπορεί να αλλάξει όλη η κοσμοθέρα του κόσμου. Όπως και του ήρωα. Ναι, ακριβώς. Άλλη πλεύση πήρε. Ναι. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για το κίνημα Me Too. Κατά πόσο βοήθησε, πιστεύεις, το θέατρο στην κάθαρση, τέλος πάντων, υπάρχει κάθαρση στην τέχνη. Θα σου πω κάτι. Κανένας γελίος τύπος δεν έχει δικαίωμα να εκβιάσει ή να κάνει οτιδήποτε άλλο σε κάποιον άλλο συναδελφό του ή σε κάποιον άλλο συνάνθρωπό του. Εντάξει, ούτε η βία έχει να κάνει με εμάς, ούτε οι βιασμοί και εκβιασμοί. Αυτά είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες είναι κατακριτές και σου λέω όλα αυτά τα γουμάρια να πάνε στις τρύπες τους και να κρυφτούν εκεί πέρα μέσα. Αυτό είναι αυτό. Εν κατακλείδη για την παράσταση να πούμε λίγο τους τελευταίους. Είναι ο Καλογερόπουλος, ο Γιάννης. Ο Γιάννης Καλογερόπουλος είναι σκηνοθεσία. Τον παραγωγό να πούμε οπωσδήποτε. Ωραία, ο Γιάννης ο Χαρκίδης και ο Νταβίδ ο Χαρκίδης. Τα παιδιά τα εφτά. Είναι η Ευτυχία Ενελή, είναι ο Σπύρος ο Κουβλές ο αγαπημένος μου, είναι η Λέια Ανανιάδου, είναι η Εύη Καρατίνα, η Στεφανία Κουρνέλου, η Μαρία Χριστίνα Τζαβάρα που είναι και η πρωταγωνίστριά μας Ζωγραφιά του Θεού, που είναι και κοριτσάκι με αναπηρία. Ο φαινόμενος ναι. Πρωταγωνιστής αυτής. Εγώ. Και παίζουν και πάρα πολλά παιδιά τη θεατρική μου σχολή στο Παλαιό Φάληρο, που τα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους. Γενικά, ήμασταν πολύ οικογενειακά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ήταν όμορφα και νομίζω ότι αυτό, όλο αυτό που κάνουμε θα περάσει και στο κοινό και θα φύγει με μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Το ευχόμαστε, είμαστε μάλλον σίγουροι. Σε μια γενική αποτίμηση, σε αυτό το αέρα του ωραίου καλλιτεχνικού σου ταξίδιου, τι σου έχει απομείνει, τι σου έδωσε αυτό το ταξίδι, πέρα από τις εμπειρίες και. Κοίταξε, για μένα κάθε ταξίδι
ανοίγει καινούργιες πόρτες για το επόμενο ταξίδι. Και είναι ένα συνεχόμενο ταξίδι αυτό μέσα στην τέχνη και μέσα στη ζωή, το οποίο όμως αυτό είναι και η ζωή μου. Δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο. Εγώ δεν ξεχωρίζω την τέχνη από τη ζωή μου, να πω ότι αυτή είναι η προσωπική μου ζωή και αυτό είναι η τέχνη. Γιατί θέατρο είναι ζωή, ζωή είναι θέατρο. Ναι. Οπότε αυτό αγαπάω. Αυτό αγαπούσα από μικρός. Οπότε αυτό είμαι. Συμβαίνει και σε ένα θέατρο, θέλω να το προσδιορίσεις ως όρο. Κοίταξε, για μένα πραγματικά είναι μια έκφραση που είναι κάτι που με εκφράζει, που μέσα εκεί βγάζω τα όνειρά μου, τις σκέψεις μου, τους προβληματισμούς μου. Ζω μέσα από το θέατρο και τώρα θέατρο γενικά σαν θέατρο είναι ένας, πιστεύω ότι εγώ ότι είναι ένας χώρος ο οποίος, όπως είπα και πριν, πας ή για να ξεχάσεις τον κόσμο που είναι έξω ή για να καταλάβεις καλύτερα τον κόσμο που είναι έξω. Και να τον αλλάξεις, θα έλεγα. Ναι. Πάντα προς το καλύτερο. Mm-hmm. Πάντα να καλυτερεύσεις το δικαιώματο των ανθρώπων, πάντα στο να υπάρχει ισονομία, πάντα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να βοηθάνε τον συνάνθρωπό τους mm-hmm. και να μην είναι κλεισμένοι στον μικρό κοσμό τους. Γιατί σου λέω, όταν θα πεις δεν με αφορά αυτό ή δεν με νοιάζει αυτό γιατί εμένα δεν με ακουμπάει, τότε όταν θα έρθει η ώρα σου, όπως είχε πει και ο Μπρεχ, κανένας δεν θα έρθει να βοηθήσει εσένα. Σωστό. Ναι. Μάλιστα. Και πώς βλέπουμε το μέλλον του θεάτρου, υπάρχει ένα φως στο τούνελ. Κοίταξε, εμείς η χώρα μας έχει γυρίσει το θέατρο. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται με το θέατρο, το βλέπουμε πάρα πολύ αισιόδοξα. Και λένε πολλές φορές ότι έχει πάρα πολλές σκηνές η Αθήνα και ότι έχει καλά κάνει και έχει. Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα του θεάτρου, η Αθήνα είναι αυτή που γέννησε το θέατρο και πάρα πολύ καλά τόσα παιδιά ασχολούνται με το θέατρο και όλες αυτές οι διαφορετικές απόψεις, όλες αυτές οι διαφορετικές γνώμες που ζυμώνονται σε κάτι πάντα μόνο καλό μπορούν να φέρουν. Σωστά. Είσαι μας μια ευχή λοιπόν για το θέατρο και γενικότερα. Η ευχή μου είναι ο κόσμος να πηγαίνει στο θέατρο, να πηγαίνει στο κινηματογράφο, να βλέπει έργα τέχνης, να πηγαίνει στις γκαλερί, να πηγαίνει σε χορευτικά γεγονότα. Ο κόσμος και η τέχνη είναι το ίδιο πράγμα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Χωρίς την τέχνη, χωρίς τον πολιτισμό, δεν μπορεί ο κόσμος να συνεχίσει. Γιατί ο πολιτισμός είναι αυτός που μας κατέβασε από τα δέντρα. Εκεί που ήμασταν πιθέκια. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, πρέπει να ασχολούμαστε με την τέχνη. Αλλιώς θα ξαναγυρίσουμε πίσω στη ζούγκλα και τελείωσε η πόλη. Ή θα μπούμε μέσα σε κάποια κλειστά γραφειάκια με τους υπολογιστές μας και θα μείνουμε εκεί. Άρα, να αγαπήσουμε περισσότερο την τέχνη. Βέβαια, η τέχνη είναι ένα παράθυρο προς τη ζωή. Προς την πραγματική ζωή. Αυτό είναι η τέχνη. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο όλο σου έργο και να συνεχίσεις αυτό έτσι δημιουργικά αυτό που κάνεις και που αγαπάς με πάθος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Καλή επιτυχία στη ζωγραφιά του Θεού, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δουλειά από τη Μιλωνέα. Ευχαριστούμε.